Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Στη Βουλή σας βρίσκουμε, κύριε Αναστασιάδη, έτσι. Ναι. Και σας ευχαριστούμε θερμά που μας μια που είσαστε στην Επιτροπή για τους Απόδημους, κύριε Αναστασιάδη, τι ακριβώς συμφωνήθηκε και ποια κόμματα συμφώνησαν? Για ποιο θέμα? Για το θέμα των Αποδήμων. Της ψήφου των Αποδήμων. Για το θέμα της ψήφου των Αποδήμων. Νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ καλά. Υπάρχουν κάποια θέματα ακόμη όσον αφορά τις προτάσεις ή τις προϋποθέσεις που έθεσε το ΚΚΕ για τον χρόνο παραμονής των Ελλήνων στο εξωτερικό, αλλά εκτιμώ ότι αυτό θα ξεπεραστούν και θα εξελιχθεί πολύ θετικά το θέμα αυτό. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε για 35 χρόνια. Όσοι είσαι 35 χρόνια και δύο χρόνια διαμονή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα αυτά είναι τεχνικά θέματα. Η εκτίμησή μου είναι ότι κακώς δεν θα έπρεπε να μπουν καθόλου, να δίνεται το δικαίωμα σε όσους είναι γεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα να το κάνουν. ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που συμφωνήθηκε? Εμφανίζεται επιφυλακτικός πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, θέλει να δει το τελικό κείμενο, λέει, το νομοσχεδίο, κύριε Αναστασιάδη, έτσι. Ναι, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι θέτει θέματα προσχηματικά και προβλήματα προσχηματικά, δηλαδή αυτό που ισχυρίζεται να μην μετρήσει ψήφος στην επικράτεια και να μην έχει το δικαίωμα αυτός που ψηφίζει από το εξωτερικό να εκλέγει πρωθυπουργό, είναι και αντισυναγωγικό, είναι και προσβλητικό και δεν στέκει στην λογική ούτε και στους νόμους. Ελπίζω. Γιατί επιμένει σε αυτό, κύριε Αναστασιάδη, γιατί επιμένει σε αυτό? Η εκτίμηση μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα μικρά κόμματα θα έλεγα ότι έχουν ένα φοβικό σύνδρομο σε σχέση με την ψήφο των Αποδήμων. Εκτιμούν ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή ζουν σε σύγχρονες χώρες και ζουν μέσα σε προηγμένες δημοκρατίες, θα επιλέξουν ως κόμματα δημοκρατικά της κεντροδεξιάς, αν θέλετε. Και ίσως γι' αυτόν τον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει αυτά τα θέματα και τα προβλήματα. Αυτή είναι μια φόβος, προσωπική εκτίμηση. Αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση και θα αποδειχθεί αν είναι αληθινή στο τέλος. Αλλά αν δούμε τη διαδρομή, διότι το νομοσχέδιο αυτό έχει ξαναέρθει το 2007 για ψήφιση και δεν ψηφίστηκε τότε, συγκέντρωσε 159 ψήφους, το έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το κόμμα μας, το 2016 ως αντιπολίτευση και το 2018, αλλά ποτέ δεν ήρθε για συζήτηση στη Βουλή, παρά μόνο όταν πιέστηκε από τα πράγματα και την επιθυμία των Αποδήμων η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σύστησε μια επιτροπή η οποία θα εξέταζε το θέμα για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Εγώ όλα αυτά τα θεωρώ προσχηματικά. Το θέμα είναι λυμένο. Αυτοί έχουν το δικαίωμα, εκ του συντάγματος απορρέει το δικαίωμά τους οι άνθρωποι, οι Έλληνες, οι συμπατριώτες μας που βρίσκονται στο εξωτερικό να ασκήσουν το δικαίωμα. Η ρύθμιση του νόμου είναι τεχνική ρύθμιση. Mm-hmm. Ο τρόπος που θα ψηφίζουν. Αν θα ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, αν θα ψηφίζουν στα προξενία ή και στις πρεσβείες, ή αν θα τους υποχρεώνουμε να ταξιδεύουν χιλιόμετρα ή χιλιάδες χιλιόμετρα. Ναι, εγώ προσωπική μου άποψη νομίζω ότι απλά τους διευκολύνουμε, νομίζω, κύριε Αναστασιάδη, γιατί αυτός που θέλει να το κάνει θα το κάνει. Απλά δεν θα μπήκε σε μια διαδικασία έτσι εξόδων, έτσι. Έτσι και εξόδων, ναι. Και ταλαιπωρίας. Ναι, ακριβώς, διευκόλυνση κάνουμε. Η ρύθμιση νόμου θετική θα διευκρινίζει αυτά τα θέματα που λένε. Το δικαίωμά τους θα μπορεί από εκεί. Ναι, μα δεν δίνουμε κανένα δικαίωμα. Το έχουν το δικαίωμα όσοι είναι γεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδη, βλέπω ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το μεταναστευτικό. Και παρόλο που αντικειμενικά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει προλάβει ακόμα να εφαρμόσει την πολιτική της και τους όρους της και να αλλάξει και την νομοθεσία, παρόλο αυτό όμως παίρνει μεγάλες διαστάσεις το θέμα και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσετε, διότι μέχρι να ψηφίσετε τις αλλαγές στη διαδικασία ηθαγένειας και όλα αυτά, οι ροές έρχονται και το θέμα γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπω παίρνει διαστάσεις τρομακτικές.
Ήδη εδώ στη Βόρεια Ελλάδα οι κάτοικοι είναι ξεσηκωμένοι, κύριε Αναστασιάδη. Τα γνωρίζετε από πρώτο χέρι εσείς. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Η χώρα στο θέμα αυτό, στο πρόβλημα αυτό, στο μεταναστευτικό, έχει φτάσει στα όρια της και νομίζω ότι δεν μπορεί να σηκώσει άλλο βάρος. Παράλληλα με αυτά τα μέτρα που είπατε, την απόδοση, τον χαρακτηρισμό μάλλον ενός αλλοδαπού που είσαι αυτές η χώρα μας ως μετανάστη ή πολιτικού πρόσφυγα, θα του δώσω το δικαίωμα να παραμείνει στη χώρα, γίνονται και άλλα πράγματα. Αυξάνεται η δύναμη περιφρούρησης και στα θαλάσσια και στα υπηρετικά σύνορα. Λειτουργούμε δηλαδή αποτρεπτικά όταν περιφρούμε τα σύνορά μας και βεβαίως αυτό που θα λειτουργήσει παράλληλα αποτρεπτικά είναι τα κλειστά κέντρα φιλοξενίας που δεν θα είναι ελκυστικά προς τους μετανάστες για να επιλέξουν. Αλλά αυτά τα μέτρα που θέλετε να πάρετε θα αργήσουν να αποδώσουν. Δηλαδή... Όχι, δεν αργούνε, τα κλειστά κέντρα ετοιμάζονται. Η περιφρούρηση ενισχύεται, είχε ενισχυθεί και ενισχύεται καθημερινά. Χθες είχαμε και ένα, αν έχει διάσει, ένα ατυχές επεισόδιο σύγκρουση μια λέμβου με ένα σκάφος ολυμπιακού. Συμβαίνουν και αυτά σε τέτοιες καταστάσεις, δυστυχώς, και δεν. Και πρέπει να τα αποφεύγουμε, διότι είναι ανθρώπινες ψυχές. Αλλά σε μια τέτοια κατάσταση, πάντα το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος στατιστικά υπάρχει και αυτό και πολλές φορές συμβαίνει. Πιστεύετε δηλαδή θα προλάβετε τις εξελίξεις, έτσι? Δύσκολο το βλέπω. Ήδη προετοιμαζόμαστε, είναι οριακά τα πράγματα, είναι δύσκολα και βεβαίως θα εξελιχθούν πολύ. Θα αυτή η κατάσταση από την κατάσταση που θα επικρατήσει στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο της Συρίας με την Τουρκία. Και εύχομαι να, γιατί συζητείται άλλη μία παράταση και κυρίες 150 ωρών, εύχομαι η κυρία να γίνει μόνιμη, διότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και δεν σβήσει φωτιά στην περιοχή αυτή, θα έχουμε ροές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που εγκαταλείπουν. Δυστυχώς, θα τα δούμε μπροστά μας. Και βεβαίως η πρώτη χώρα την οποία επιλέγουν ή μπορούν να περάσουν είναι η Ελλάδα και αυτό το διευκολύνει ίσως και ο απέναντι παράγοντας. Τα κλειστά κέντρα που είπατε, σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμα και σε πόσες περιοχές της χώρας? Υπάρχει ένας προγραμματισμός από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα κάποια κέντρα. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα, γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να χάσουμε. Καθόλου χρόνος δεν υπάρχει. Οι ροές συνοχίζονται και επειδή, και αυτό είναι το σημαντικό, στις τελευταίες εισόδους που είχαμε στη χώρα μας, ένα μεγάλο ποσοστό ήταν οικονομική μετανάστευση και δεν ήταν πρόσφυγες. Περίπου 12% των εισερχομένων στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα ήταν Σύριοι πρόσφυγες. Όλοι οι άλλοι ήταν μετανάστες από άλλες χώρες, Αλγερία, από εδώ, Μαρόκο, Αφγανιστάν κτλ. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να βάλουμε όρους περιοριστικούς για να μην γίνουμε χώρα ελκυστική όπως γίναμε. Να ρωτήσω, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ήμασταν ηγοί της επαγγελίας και προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό, κυρία Αναστασιάδη. Όταν κάνουμε λόγο για κλειστά κέντρα, τι ακριβώς εννοούμε? Θα σας πω τι θυμίζω. Σας θυμίζω μόνο το εξής, που είναι νούμερα. Το 2014 οι εισρωές στη χώρα ήταν 42.000. Τότε είχαμε τα κλειστά κέντρα, την Αμυγδαλέζα, που τόσο πολύ συκοφάντησε και πολέμησε η κυβέρνηση που ακολούθησε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και όταν ήρθε, άνοιξε λοιπόν την Αμυγδαλέζα. Είναι γνωστές οι θέσεις της κυρίας Χρυσοφιλοπούλου, ότι σαλιάζονται στην πλατεία Ομονίας και θα εξαγελώνονται και θα χάνονται. Και η πρόσκληση βέβαια που είχαν κάνει, ελάτε, εμείς θα συμπροδευτούμε, και αφήσοντας ένα ανοιχτά. Αυτή η τακτική και αυτή η λογική, αν θέλετε, δύσκολα αλλάζει τώρα. Όλοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει ελέγχους, έχει ανοιχτά σίγουρα, σήμερα μας υποδέχεται και βεβαίως δημιουργήθηκαν και τέτοιες δομές μέσω των ΜΚΟ, οι οποίες και αυτές παίζουν πολλές από αυτές, όχι όλες, έναν βρώμικο ρόλο, γιατί
όπως θα ξέρετε, 5 από αυτές ελέγχονται για κατασκοπία. Άρα η κατάσταση που δημιουργήθηκε είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει να ενεργήσουμε και να δράσουμε και γρήγορα και σε πολλά επίπεδα. Αυτό κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι σε πολύ σύντομο διάστημα θα έχουν μπει τα πράγματα σε μία τάξη και θα έχουν καταλάβει και οι δυνητικοί μετανάστες που θέλουν αυτό στη χώρα μας ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν. Το κράτος είναι ευνομούμενο, έχει σύνορα τα οποία φυλάσσει, έχει διαδικασίες και δεν μπορεί τον κάθε ένα να τον αφήνει στους δρόμους να τριγυρνάει. Τις διαδικασίες τις αλλάξατε ή τώρα θα τις αλλάξετε σε σχέση με την κρίση? Διαδικασίες στο Σύλλογο έχει έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα ψηφιστεί πολύ σύντομα στις αρχές του Νοεμβρίου για να επιταχύνει την διαδικασία αυτή έτσι ώστε όσοι... Άρα θα γίνει αρχές Νοεμβρίου, θα ψηφιστεί. Ήσασταν χθες στη Βουλή, τι έγινε με την Νοβάρτης και με τον Γιαννακόπουλο και τον Πολακή? Όχι, δεν είναι σε αυτή την επιτροπή. Ναι, ένα σχόλιο θα θέλαμε όμως, φανταζόμαστε ενημερωθήκατε έτσι. Γιατί από ό,τι φάνηκε βαριές εκφράσεις, βαριές κουβέντες, τώρα δεν είναι εικόνα αυτό για Βουλή. Εγώ δεν θέλω ποτέ να σχολιάσω, διότι δεν θέλω να κατέβω στο ίδιο επίπεδο, δεν θέλω ποτέ να σχολιάσω εκφράσεις και θέσεις του κυρίου Πουλάκη και διαχρονικά. Διότι εάν ο κύριος Πουλάκης βρίσκει συζητητή και συνομιλητή, πάντα θα κάνει τα ίδια. Είναι ντροπή αυτό, όπως είπατε, για το Κοινοβούλιο και είναι αποτέλεσε έκπληξη για μένα και η στάση του κυρίου Τζανακόπουλου, ο οποίος εκφράστηκε με αυτά τα πρασβητικά λόγια απέναντι σε έναν συνάδελφο, ο οποίος χαρακτηρίζεται για την μετριοπάθειά του, την ιδιότητά του και το δημοκρατικό του ύφος. Παρασύρθηκε προφανώς. Για τον κύριο Πλεύρη. Συζητώ γιατί μεταξύ του κύριου Πλεύρη και του κύριου Πολάκη έγινε ο διάλογος αυτός. Είναι διάλογοι και σκηνές που δεν τιμούν, αν μη τι άλλο, το Κοινοβούλιο και τους εκπροσώπους, έτσι. Κύριε Αναστασιάδη, και ένα τελευταίο για να σας αφήσουμε να κάνετε τη δουλειά σας στη Βουλή. Τι γίνεται με τις πρέσπες, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, περιπλέκεται το ζήτημα? Σαφέστατα περιπλέκεται το ζήτημα, διότι περιπλέκεται στην γειτονική χώρα, διότι ο κύριος Ζάεφ από την εξέλιξη των γεγονότων αποδείχθηκε ανακόλουθος, δηλαδή η πολιτική του δεν εφαρμόστηκε στο όλον. Κατά το ένιση βεβαίως εφαρμόστηκε η χώρα, εντάχθηκε στο... Αυτό μας δίνει εμάς τη δυνατότητα να αμφισβητήσουμε τη συμφωνία? Μας δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητήσουμε? Αυτό μας δίνει εμάς πολλές δυνατότητες. Καταρχήν να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα. Τα Βαλκάνια και η περιοχή είναι μια ευαίσθητη περιοχή, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσει εκρήξεις, οι οποίες επηρεάζουν και θα επηρεάζουν πάντα και την χώρα μας, διότι και εμείς είμαστε στα Βαλκάνια όσον αφορά την γεωγραφική τοποθέτηση. Γι' αυτό παρακολουθούμε τα γεγονότα, θα δούμε τις εξελίξεις. Δυστυχώς φαίνεται από τις μετρήσεις που γίνονται ότι το ΒΜΡΟ, το Εθνικιστικό Κόμμα, προηγείται και θα είναι μια δύσκολη, αν θέλετε, συνεργασία. Άρα να περιμένουμε αν ανέβει στην εξουσία να παραβιάσει και τη συμφωνία. Είναι ενδεχόμενο, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα. Οπότε μετά τον Παλάκη η συμφωνία πηγαίνει... παραβιάζεται διότι θα είναι στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και αν όντως θα είναι στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν εφαρμόζει αυτά που τα συμφωνηθέντα, είναι ένα πρόβλημα. Επίσης είναι ένα πρόβλημα το ότι από τη στιγμή που δεν ισχύει το έργα όμως, από τη στιγμή που δεν πήραν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, και αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα που παραβιάζεται η συμφωνία. Έτσι είναι πολλά τα θέματα με την συμφωνία αυτή, τα πράγματα δεν έχουν ομαλοποιηθεί. Εμείς έχουμε τις θέσεις μας, θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι κακή και η Βλανδία για τη χώρα και... Το λέγαμε αυτό ότι θα το βρούμε μπροστά μας και το βρίσκουμε μπροστά μας. Δυστυχώς η τότε κυβέρνηση βρήκε με νοικιαζόμενους βουλευτές στην πλειοψηφία για να την περάσει με 151 ψήφους και τώρα βρίσκουμε τα προβλήματα μπροστά μας. Άρα μετά θα πρέπει να... Όσον αφορά το γενικό θέμα και το ότι δεν εντάχθηκαν τα Κασκόπια και οι Αλβανίες, δεν πήραν μάλλον ημερομηνία ενταξιακής συνεδρίασης. Αυτό αφορά τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Η Γαλλία θέλησε να επισημάνει
και να δηλώσει την δυναμική της παρουσία σαν μεγάλη χώρα στην Ευρώπη. Πήρε αυτή τη θέση και προφανώς. Το ότι ο κύριος Ζάεφ έβαλε τις εκλογές 12 Απριλίου σχετικά αργά, το έκανε μήπως για να δοθεί η δυνατότητα να ξαναδιαπραγματευτούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διότι οι εκλογές προκυρήθηκαν σχετικά αργά? Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το υπολογίσω αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Παρακολουθείτε πάντως η πορεία και η κατάσταση από την ελληνική κυβέρνηση και νομίζω ότι και εύχομαι μάλλον να εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά, διότι δεν μας συμφέρει να έχουμε κι άλλη εστία αστάθεια στην γειτονιά μας. Έχουμε ήδη μία στην ανατολική μας πλευρά. Απλά θα πρέπει να γίνουν πολύ σωστοί χειρισμοί, θα είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα μετά και πηγαίνει το μπαλάκι στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, και όπως καταλαβαίνουμε όλοι θα είναι πολύ ευαίσθητο από μόνο του. Θα πρέπει να το χειριστεί, δηλαδή πολλοί κάνουν λόγο και λένε ότι θα βρεθεί σε αδιέξοδο μετά ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Στην Δημοκρατία και στη Νέα Δημοκρατία αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι θα τα ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Αισιόδοξα, σας ακούμε. Αλλά ωραία. Με ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Αδιέξοδα δεν υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι που θα καταλήξει η όλη ιστορία. Αυτό είναι που ανησυχεί πολύ τους Έλληνες πολίτες. Θέτοντας ως προϋπόθεση το συμφέρον της πατρίδας. Κύριε Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε πιεσμένος. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, κύριε Αναστασιάδη. Να είστε καλά.